αεροδρόμιο, όπου μέσα σε μια κοσμοθάλασσα 100.000 Ελλήνων φιλάθλων πρόκειται τόσο τύπου να Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ αρχικά που είστε εδώ μαζί μου. Είμαστε καλά και εγώ χαίρομαι. Είδα την ταινία, είναι εκπληκτική. Αντικειμενικά έχω να πω πραγματικά τα καλύτερα. Να το λέμε αυτό, γιατί δεν είναι, θεωρώ, μια ταινία η οποία απευθύνεται μόνο στους φιλάθλους και στους οπαδούς της ΑΕΚ. Καλά τα λέω. Σαφώς, και αυτό ήταν πρόθεσή μας από την αρχή, και δική μου και της διοίκησης της ΑΕΚ. Δεν θέλαμε να κάνουμε μια ταινία για την ΑΕΚ και για τους ΑΕΚτήδες. Θέλαμε να κάνουμε μια ταινία η οποία έλαχε στην ΑΕΚ να δημιουργήσει έναν άθλο εκείνη την εποχή, έναν άθλο που θα μπορούσε να το δημιουργήσει οποιαδήποτε ομάδα εκείνης της εποχής. Συνεργαστήκατε πολύ στενά με τον κύριο Αγγελόπουλο και θέλω να μου πείτε πώς τον βιώσατε και πώς τον είδατε σαν άνθρωπο μετά κιόλας από αυτό το δημιούργημα, το κοινό. Κοιτάξτε, εγώ δεν τον γνώριζα προσωπικά τον Αγγελόπουλο, ήξερα ότι είχε ηγείτο της μπασκετικής ΑΕΚ. Μια μέρα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Ήταν ένας πολύ γλυκός και μπάρης άνθρωπος, ο οποίος μου έκανε μια πρόταση. Εγώ στην αρχή αντιστάθηκα λίγο, γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος από την προηγούμενη ταινία, και ο άνθρωπος δέχτηκε να πάει, αν θέλετε, με τα νερά μου σιγά σιγά και στη διαδρομή, όπου και γίναμε φίλοι, αλλά συγχρόνως και δέθηκα με την ομάδα και βέβαια με αφορμή κάποιες συνεντεύξεις που αποφασίσαμε να κάνουμε, λόγω του ότι ήθελαν στην ΑΕΚ να έχουν και ένα αρχείο και για την ιστορία της μπασκετικής ΑΕΚ, αλλά και για το γεγονός αυτό της 4ης Απριλίου του 1968. Παρακολούθησα τα παιχνίδια της ομάδας, δέθηκα, ξαναβίωσε, αν θέλετε, όλο μου το παρελθόν, το μπασκετικό, το όποιο, το οποίο είναι και κωμικό, όπως θα έχετε ακούσει, με αποτέλεσμα να υπάρξει έτσι μια πολύ ζεστή συνεργασία, συνεννόηση, και να παράξουμε το 1968. Οπότε μου απαντάτε αμέσως στην ερώτησή μου, πώς ξεκίνησε η ιδέα σε όλο αυτό. Ήταν μια πρόταση του Μάκη Αγγελόπουλου. Μάλιστα. Την οποία ήταν και πρόταση, αν θέλετε, και πολύ σύντομα κατάλαβα ότι είναι και οραματική πρόταση. Δηλαδή δεν ήταν απλά μια διεκπαιρεωτική ιδέα να κάνουμε και αυτό. Ήταν κάτι το οποίο ήθελε να το αφήσει ως παρακαταθήκη και νομίζω ότι το πετύχαμε. Η ιστορία μας. Όταν παίζουμε, θα λέμε την ιστορία μας. Αν σας γινόταν μία πρόταση για να σκηνοθετήσετε ή τέλος πάντων έχετε τα ενία για ένα από τα εξίσου μεγάλα γεγονότα. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν μου κάναν τώρα πρόταση, δεν νομίζω ότι θα το έκανα, γιατί είμαι πολύ έτσι. Πάλι είμαι στεγνός αθλητικά, άδειος δημιουργικά, γεμάτος όμως συναισθηματικά. Έχω δεθεί με αυτό το... Δεν με ενδιαφέρει να γίνω δηλαδή ο σκηνοθέτης αθλητικών γεγονότων, καθόλου. Δεν το βλέπω σαν μεροκάματο ή business αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι η ταινία αυτή, η οποία για το 1968 μιλάω, είναι και για σας, είστε συναισθηματικά δεμένος κιόλας, έτσι. Βεβαίως, είμαι αεκτζής, ήπιος αεκτζής είμαι, αγαπησιάρης αεκτζής είμαι, πιο πολύ μεταυτισμένος με την ιστορία της ΑΕΚ παρά με τα αθλητικά της κατορθώματα, τα οποία δεν είναι και λίγα βέβαια, για να μην είμαι άδικος. Πώς τη βλέπετε αλήθεια την ΑΕΚ φέτος? Έχει μια πολύ καλή πορεία τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Ίσως είναι η χρονιά της και στα δύο αθλήματα, και στο ποδόσφαιρο πάει μια χαρά. Στο μπάσκετ είχε κάποιες ατυχίες, έχει διακυμάνσεις, παρότι εγώ εκτιμώ και τους δύο προπονητές που έχουμε, που έχουμε και που είχαμε, και τον Σωτήρη. Αισθάνομαι ότι έχει πάρει ένα δρόμο αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάπου ήταν λιγάκι... Ψαχνόταν να βρει μια ταυτότητα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα βρει την ταυτότητά της όταν κατορθώσει να αποκτήσει μια γερή υποδομή από νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα μεταπηδήσουν στην ανδρική ομάδα. Η ομάδα πρέπει να πατάει γερά στα πόδια της. Και αυτή ήταν, αν θέλετε, και μια στρατηγική του Μάκη του Αγγελόπουλου, που για να πατήσει μια ομάδα στα πόδια της, καταρχήν πρέπει να αναδείξει, να ανασύρει το παρελθόν της. Και η ΑΕΚ έχει ένα παρελθόν όσο καμία άλλη ομάδα. Ενδεχομένως να έχει παρελθόν όσο έχουν και οι άλλες προσφυγικές ομάδες, να μην είμαστε οπαδικοί ως προς το προσφυγικό, γιατί κάποιοι μετρούν, αν θέλετε, τον οπαδισμό με τα προσφυγόμετρα, όχι οι αεκτζίδες. Οπότε η στρατηγική του Αγγελόπουλου ήταν πρώτα να δεικνύουμε την ιστορία μας, ώστε να αισθανθεί ο φύλαθλος, ο οπαδός της ΑΕΚ, ότι αγαπάει και τιμάει και υποστηρίζει μια ομάδα η οποία έχει παρελθόν. Το δεύτερο πράγμα που έχει αναδείξει και θέλει να δείξει είναι ο αθλητισμός βάθους. Είναι οι ομάδες των νέων. Και εκεί πέρα γίνεται μια καταπληκτική δουλειά. Το ξέρω προσωπικά γιατί το παρακολουθώ. Είναι σιωπηλή δουλειά, αλλά υπάρχει ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύουν αυτή τη στιγμή πολύ ταλαντούχους νέους αθλητές. Το τρίτο πράγμα που έχει στο μυαλό του, σε προτεραιότητα σε όλα αυτά που λέμε, είναι το γήπεδο. Να στεγαστεί η ομάδα. Και ξέρω πολύ καλά, εκεί δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, ότι ο άνθρωπος είναι πολύ κοντά στο να πολύ σύντομα, ενδεχομένως και χρόνου, δεν ξέρω αυτό, η ΑΕΚ να έχει το δικό της γήπεδο. Και τέταρτο είναι να επανδρωθεί, να φτιαχτεί η ομάδα. Γι' αυτούς λοιπόν που βιάζονται και λένε νίκες τώρα κλπ. Ενδεχομένως αυτό να ήταν πολύ εύκολο, γιατί ξοδεύεις κάποια χρήματα παραπάνω, φέρνεις 5 καλούς σουτέρ και βάζουν καλάθια. Αυτό δεν κάνει μια καλή ομάδα. Αυτό είναι ένα θέαμα, ας πούμε, που σχεδόν μοιάζει σαν αρπαχτή. Ο Αγγελόπουλος δεν θέλει να κάνει αρπαχτή με την ΑΕΚ. Θα φτιάξουμε ένα κλαμπ. Αλήθεια σας στεναχώρησε το πώς κάποιοι φύλαθλοι ή οπαδοί άλλων ομάδων αντιμετώπισαν τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε να παίζει την ταινία? Κοιτάξτε, αν μιλάτε για αυτό που συνέβη στη Νέα Σμύρνη, με στενοχώρησε ως προς ένα σκέλος. Στο ότι υπάρχουν καταρχήν για μένα ήταν πολύ ασήμαντο το γεγονός και ήταν μέσα στα πλαίσια του οπαδισμού. Αυτό που με ενοχλεί και με στενοχωρεί είναι η έλλειψη παιδείας κάποιων ανθρώπων που θεωρούν ότι μετράνε τον οπαδικό τους αντίπαλο με προσφυγόμετρο. Δηλαδή ότι οι Σμυρνοί είναι πιο πρόσφυγες από τους αεκτζίδες. Δηλαδή αυτές είναι μπουρδες, είναι έλλειψη παιδείας. Και έχω μάθει ότι τα συστηρίζονται από ανθρώπους που είναι καλλιεργημένοι, που έχουν θέσεις στο. Δηλαδή είναι ασύλληπτης ηλιθιότητας και ανοησίας πράγματα αυτά. Ο Πανιώνιος είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία η σάξια της ΑΕΚ. Και οι νεοσμυρνιώτες είναι άνθρωποι που κουβαλάνε επίσης μια ιστορία και τραύματα, όπως κουβαλάνε και οι Κωνσταντινουπολίτες και οι Πόντιοι. Οπότε αντίστοιχα ίσως θα έπρεπε να δείξουν ίσως λίγο παραπάνω ευαισθησία στο θέμα. Προσέξτε, και μην επειδή στο πρόσωπο τριών ηλιθίων, ας πούμε, να μην κρυθεί η ηθική στάση μιας ολόκληρης ηλικίας και μιας ολόκληρης ομάδας, επειδή είναι 5 βλάκες. Λες να χάσουμε? Θα φάμε μια σαραντάρα κάργα. Πώς αλήθεια προχωρήσατε στο cast? Πώς επιλέχθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιζαν στην ταινία? Από όσο ξέρω, περισσότεροι, σχεδόν όλοι είναι εκτζίδες. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν όλοι είναι καταπληκτικοί ηθοποιοί. Ισχύει αυτό. Με τους μισούς από αυτούς έχω ξανασυνεργαστεί, άρα τους ξέρω. Με τους άλλους μισούς, και ήθελα να τους τιμήσω ως φίλους της ομάδας, αλλά και ήθελα να συνεργαστώ και μαζί τους. Δηλαδή ήταν μια ευτυχισμένη συγκυρία. Οι άνθρωποι ήταν πολύ δοτικοί, πολύ γενναιόδοροι. Περάσαμε καταπληκτικά στις πρόβες και στα γυρίσματα. Έπεσε πολύ γέλιο, κυρίως με τον Μητσικώστα. Εντάξει. Και ιδιαίτερα στις δραματικές σκηνές μας έκανε ο Μητσικώστας να γελάμε, το οποίο δεν είναι ό,τι καλύτερο. Το οποίο δεν βγήκε προς τα έξω καθόλου, να ξέρετε, γιατί βέβαια, εμείς κλάψαμε. Εσείς κλάψατε, ρωτήστε και την ψυχούλα μου που έκανα 20 λήψεις επειδή γελάγανε με τις ατάκες του Μητσικώστα. Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας. Προσφυγικά. Η πιο έτσι, να πούμε, χαρούμενη στιγμή στα γυρίσματα ποια ήταν? Τι θυμάστε εσείς που θα σας μείνει μάλλον αξέχαστο? Τώρα είναι πάρα πολλά αυτά που θα μου θυμάμαι και γελάω. Τώρα με πιάνετε ξαπίνεις. Υπάρχουν πολλές αστείες στιγμές που είχαμε στα γυρίσματα, ας πούμε. Η πιο συγκινητική? Κοιτάξτε, η πιο συγκινητική στιγμή, όχι των γυρισμάτων, αλλά της διαδικασίας που έγινε η ταινία, είναι που ξαναβρεθήκαμε, ψάχναμε επί 1,5 χρόνο να βρούμε την απόγονο του του Γιώργου του Μόσχου. Και δεν είχαμε χάσει τα ίχνη της, δεν μπορούσε να βρεθεί και μια μέρα δέχομαι ένα τηλέφωνο από μια κυρία η οποία ονομάζεται Μαρία Μόσχου και η οποία έτυχε να είναι μια παλιά μου συνεργάτης και εγώ ούτε καν το ήξερα. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό και για μένα και για εκείνη. Εκείνη ζει στη Γαλλία, ήρθε στην Ελλάδα βέβαια στην πρεμιέρα, επανασυνδέθηκε με την ομάδα και με τους φίλους του πατέρα της και νομίζω ότι πέρασε μια πολύ έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα με την ταινία. Ανέβα πρώτο, σουτάρι και ισοφαρίζεται πλέον 60-60. Αυτοί που υποφέρανε και θυμούνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Μας κάνατε αυτή την τιμή. Για μένα είστε πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Κυρίως γιατί έχω παρακολουθήσει όλες τις ταινίες σας. Να πω και ότι η πολιτική κουζίνα για μένα είχε επίσης το ίδιο μεγάλη σημασία από το 1968, γιατί είναι μια πολύ συναισθηματική ταινία και αγγίζει πραγματικά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει κάτι τέτοιο. Και κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε ένα μήνυμα στους αναγνώστες του SDNA, οι οποίοι είναι εκτζίδες και βέβαια κάποιοι από αυτούς είναι και πρόσφυγες. Κοιτάξτε, πρώτα να σε ευχαριστήσω και εγώ. Δεύτερον, να σε ευχαριστήσω που είστε τόσο καλή οδηγός και στάθηκα μεγάλη ασφάλεια. Τρίτον, μήνυμα τι να δώσω τώρα. Άμα και ακτζίδες να είναι και Παναθηναϊκοί να είναι και Ολυμπιακοί να είναι, άμα είναι υγιώς σκεπτόμενοι, εγώ τους τιμώ όλους. Γιατί ξέρουμε πώς να τιμήσουμε ένα τον ιδρώτα του άλλου. Κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε μπροστά σε 80.000 κόσμο. Πήγαιναν οι φίλαθλοι, που δεν ήταν όλοι οι αεκτίδες βέβαια, και λέγανε ΑΕΚ και Ολυμπιακοί είναι μαζί σου. Υπήρχαν πανό που έλεγαν ΑΕΚ και Ολυμπιακοί είναι μαζί σου. Το είδαμε και στην ταινία αυτό, ακριβώς. Το οποίο ισχύει, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς.